Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανάβει ξανά το φυτίλι του ιμπεριαλιστικού πολέμου και το ΝΑΤΟ ενεργοποιεί τη δύναμη απόκρουσης βάζοντας μπροστά την πολεμική μηχανή του, όταν η μια μετά την άλλη οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνουν αποστολή στρατιωτικής βοήθειας και αύξηση των πολεμικών δαπανών όπως η Γερμανία, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναβαθμίζει την εμπλοκή της χώρας με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, τότε η απάντηση από τη σκοπιά των συμφερόντων του ελληνικού λαού είναι μόνο μία. Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσει τώρα οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Εμείς δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Ελπίδα μας μόνο η πάλη των λαών. Καμιά άλλη επιλογή πέρα από αυτή της μη εμπλοκής δεν μπορεί να διασφαλίσει το λαό μας, τη χώρα μας και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που ο κίνδυνος γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου μεγαλώνει. Καμιά άλλη επιλογή για την εργατική τάξη το λαό πέρα από τη χάραξη αυτοτελούς αυτόνομης γραμμής μακριά από όλα τα αστικά και ιμπεριαλιστικά σχέδια δεν είναι προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Το δράμα του ουκρανικού λαού, των θυμάτων του πολέμου, δεν μπορεί να δώσει κανένα συγχωροχάρτη σε καμιά ιμπεριαλιστική δολοφονική μηχανή όπως είναι το ΝΑΤΟ, που χρόνια τώρα θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο της στρατιωτικής περικύκλωσης της Ρωσίας. Όπως και σε καμιά ιμπεριαλιστική δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που χρόνια πριν οργάνωσαν πραξικόπημα στην Ουκρανία με τη στήριξη φασιστικών και παραστρατιωτικών ομάδων. Ούτε φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι πανταχού παρούσα σε όλα τα βρώμικα ιμπεριαλιστικά σχέδια σε βάρος των λαών. Τα θύματα των Ελλήνων ομογενών, το δράμα των ξεριζωμένων προσφύγων στα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για καμιά ελληνική κυβέρνηση η οποία εμφανίζεται νατοϊκότερη του ΝΑΤΟ και η οποία διαστόματος Μητσοτάκη σε πολεμικό παραλήρημα χτες στη Βουλή ζήτησε ως μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αντίδραση να μην είναι απλά κοινή, αλλά αντίστοιχη, είπε, της πρωτοφανούς ρώσικης προκλητικότητας. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η ελληνική άρχουσα τάξη, η ολιγαρχία του πλούτου. Αναβάθμιση της ελληνικής εμπλοκής με την προσδοκία να αναβαθμίσει τη θέση και τα κέρδη της στην περιοχή, στο πλιάτσικο που ακολουθεί. Πρόκειται όμως για αναβάθμιση της ελληνικής εμπλοκής σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο που εξελίσσεται με απρόβλεπτες διαστάσεις και με μεγάλους κινδύνους για όλους τους λαούς. Δεν θα κουραστούμε να το φωνάζουμε. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός συνόρων, ούτε μπορούν ελληνικά εδάφη, υποδομές, μέσα να χρησιμοποιούνται ως στρατιωτικά πολεμικά προγεφυρώματα όπως γίνεται σήμερα με τις στρατιωτικές βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο και αλλού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες για τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο, για τους μεγάλους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν επιπλέον για τον ελληνικό λαό. Ούτε φυσικά οι σκηνές φρίκης, οι βομβαρδισμοί
οι μάχες και ο θάνατος. Αθωώνουν το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, ο οποίος στηρίζει την ελληνική εμπλοκή, αλλά λέει αυτός με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την ίδια ώρα ζητά επιστροφή στο δρόμο της διπλωματίας για να ξεπληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που υπέγραφε στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ τις αποφάσεις περικύκλωσης της Ρωσίας, τι φανταζόταν ο κύριος Τσίπρας, ότι οι νατοϊκές δυνάμεις θα τραγουδούσαν παίζοντας απλά το γύρω-γύρω όλοι στη συνοριογραμμή της Ρωσίας? Όταν ο ίδιος συναντιόταν και συμφωνούσε με τον διαβολικά καλό Τραμπ, την παγκόσμια ειρήνη προωθούσε? Όταν προετοίμαζε την επέκταση των αμερικάνικων στρατιωτικών βάσεων ανάμεσά τους στην Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο, από όπου προωθούνται προς τη Ρωσία αμερικανονατοικές δυνάμεις, τι νόμιζε, πως οι στρατιωτικές βάσεις είναι παιδικές κατασκηνώσεις? Το δράμα του ουκρανικού λαού, των θυμάτων του πολέμου, τα καραβάνια των προσφύγων, ένα πράγμα μπορούν να θυμίσουν στους λαούς όλου του κόσμου. Πως ο λαός της Ουκρανίας με το λαό της Ρωσίας ζούσαν για δεκαετίες ολόκληρες ειρηνικά, αδελφωμένοι στη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο του σοσιαλισμού, όπου όχι μόνο δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα, αλλά ενωμένοι πολέμησαν το φασισμό-ναζισμό, μαζί προόδευαν και μπορούσαν μόνο να απολαμβάνουν τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα αυτής της προόδου του σοσιαλισμού. 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι σιρήνες του πολέμου ηχούν για δεύτερη φορά στην καρδιά της Ευρώπης. Κι ας έχουν πάθει αμνησία όλοι αυτοί που χωρίς να ντρέπονται λένε πως τώρα είναι η πρώτη φορά, γιατί θέλουν να ξεχάσουν οι λαοί την επέμβαση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γιουγκοσλαβία. Θέλουν να ξεχάσουν οι λαοί πως σε αυτά τα 30 χρόνια από την ανατροπή του σοσιαλισμού ο κόσμος ούτε καλύτερος έγινε, ούτε πιο ασφαλής, πιο ειρηνικός, όπως υπόσχονταν οι πολέμοι του. Το αντίθετο. Ακολούθησαν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πόλεμοι, διαμελισμοί κρατών, πραξικοπήματα, εκατομμύρια ξεριζωμένων προσφύγων. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, το όχι στον πόλεμο από τη σκοπιά του λαού μας, δεν συναντιέται πουθενά με τα γενικά ευχολόγια περί ειρηνικής λύσης, περί διπλωματίας των άλλων κομμάτων. Το όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο πρακτικά σημαίνει πως πρέπει να δυναμώσει η πάλη που θα βάλει στο επίκεντρο καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε πρόσχημα. Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις που αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στην Ουκρανία, σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές, γιατί μαθαίνουμε ότι κάτι τέτοιο προετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Να δυναμώσει η πάλη για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό μας στο τιμόνι της εξουσίας. Σε αυτό τον αγώνα, το ΚΚΕ δίνει και θα δώσει όλες του τις δυνάμεις, ώστε ο ελληνικός λαός και οι άλλοι λαοί να ξεμπερδέψουν τελικά με αυτό το σύστημα που γεννά τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τους πολέμους.